Ο στόχος του απόλυτου γαλάζιου στο χάρτη τελικά δεν επετέφθη στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, ενώ τα αποτελέσματα έφεραν σύννεφα πάνω από το κυβερνών κόμμα, που φάνηκε να χάνει τις εντυπώσεις. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, είναι σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας. Κύριε Βαρδουλάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι συνέβη, τι σημαίνει η αυξημένη αποχή που είχαμε χθες στο δεύτερο γύρο? Κοιτάξτε, πολλά μπορεί να σημαίνει. Σίγουρα ένα από αυτά τα οποία σημαίνει είναι ότι ο κόσμος δεν αντιμετώπισε αυτές τις εκλογές ως μια αναμέτρηση με υψηλό κεντρικό πολιτικό διακύβευμα. Διότι αν ίσχυε αυτό το πράγμα, σαφώς θα είχαμε και υψηλότερη συμμετοχή. Νομίζω ότι γενικά μετά από μια μακρά προεκλογική περίοδο σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, ήταν αναμενόμενο ότι κάπου θα υπάρξει μια αποφόρτιση, μια κόπωση, μια διάθεση του κόσμου να απομακρυνθεί από τα πολιτικά, και νομίζω ότι αυτό το είδαμε σε αυτές τις εκλογές, διότι ήταν χαμηλό το ποσοστό συμμετοχής και στον πρώτο γύρο. Στο δεύτερο, δεδομένου ότι είχαν μειωθεί και οι υποψήφοι, ήταν αναμενόμενο ότι θα είναι ακόμα χαμηλότερα. Υπήρξε μήνυμα δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση, και γιατί δεν στάλθηκε αυτό στον πρώτο γύρο? Γιατί στον πρώτο γύρο είναι πάντα και οι προσωπικοί μηχανισμοί στη μέση, οι υποψήφοι, οπότε είναι γενικά ευκολότερο να πάει ο άλλος στην κάλπη και να ψηφίσει. Στο δεύτερο ψηφίζουν πιο αμιγώς πολιτικά κριτήρια και αυτό κάπου λειτουργεί. Νομίζω ότι αυτός ήταν ένας βασικός λόγος που στο στρατηγείο είχαμε τη μεγαλύτερη εποχή, ότι είχαν φύγει οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνήθως συνοδεύουν τον πρώτο γύρο των αναμετρήσεων. Κύριε Βαρδουλάκη, υπήρξαν και φαινόμενα αλαζονίας, όπως γράφεται σήμερα στον τύπο? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Νομίζω πάντως ότι το ότι η Νέα Δημοκρατία έθεσε τον πύχη τόσο ψηλά, εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι δεν ήταν πολύ ρεαλιστικό. Μάλιστα. Προκλήθηκαν αντισυσπηρώσεις και συνεργασίες? Προκλήθηκαν αντισυσπηρώσεις, είναι βέβαιο ότι προκλήθηκαν αντισυσπηρώσεις. Ναι. Οι συνεργασίες που έγιναν για να εκλεγούν τα υποψήφια της αντιπολίτευσης, θεωρείτε ότι είναι προάγγελος για το μέλλον της κεντροαριστεράς? Είναι βιαστικό να το πούμε. Νομίζω ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός μέχρι τον επόμενο Ιούνιο, μέχρι τις ευρωεκλογές. Θα υπάρχει σίγουρα ένας ανταγωνισμός, οπότε δεν είναι εύκολο να προχωρήσουμε αμέσως στις συγκλήσεις. Νομίζω ότι μέχρι τις ευρωεκλογές θα έχουμε ένα μπραντεφέρ στον χώρο της αντιπολίτευσης, και οτιδήποτε είναι θα γίνει αμέσως μετά. Είναι όντως το Πασόκ ο νικητής που επιστρέφει? Είναι ξεκάθαρα ο νικητής των εκλογών του Πασόκ, διότι πήρε μεγάλους δήμους, πήρε την περιφέρεια Θεσσαλίας με δικό του υποψήφιο, είχε άνοδο στα αστικά κέντρα και φαίνεται ότι έχει καταγράψει δυνάμεις σαφώς μεγαλύτερες από το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε στον ανταγωνισμό της δεύτερης θέσης έχει το παραπάνω. Βλέπετε το παραπάνω ότι είναι μια ευκαιρία για την ηγεσία του κόμματος να αναδείξει το Πασόκ ως νέο πόλο εξουσίας, ως κόμμα εξουσίας? Αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα θέλει λίγο χρόνο ακόμα. Θα τα βλέπουμε όλα βήμα-βήμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.